samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί εδώ και 2 μήνες περίπου με τη λαθρομετανάστευση, το Αγαθονήσι ήταν ανέπαφο από αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ενώ αποβιβάζονταν στο Φαρμακονήσι, στη Σίμη και στη Σάμο. Ναι. Στο Αγαθονήσι προχθές είχαμε τους πρώτους, προχθές την 5η στις 13 του μήνα. Ναι. 58 άτομα, 37 άνδρες, 10 γυναίκες και 11 παιδιά. Ναι. 37 άνδρες, 11 γυναίκες. 10 γυναίκες και 11 παιδιά. Τα παιδιά τι ηλικίας, κύριε Κότερ? Είναι μικρά παιδιά, από μηνών μέχρι 7-8 ετών. Καταγωγή τους? Η καταγωγή τους, η πλειοψηφία τους είναι Σύριοι και Τινήσιοι. Ναι. Και Μαρόκο έχει λίγο, και έχουμε λίγους από Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιράκ. Μάλιστα, όλες από τις περιοχές που πλήττονται από από την σύραξη. Πείτε μου κάτι, κύριε Κότορε, δεν υπάρχει όμως κάποια υποδομή φιλοξενίας στην περιοχή του Αγαθονήσιου, έτσι δεν είναι? Όχι, δυστυχώς το Αγαθονήσι δεν έχει υποδομή για τέτοιου είδους φιλοξενία. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας κλειστός χώρος. Ναι. Για τη διαμονή. Η σύντηση και τα άλλα γίνονται κανονικά. Το μόνο που υστερεί είναι αυτή η υποδομή. Δεν υπάρχει χώρος. Και πού φιλοξενούνται αυτοί? Και πού φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι? Εκ των πραγμάτων λοιπόν και εξανάγκης μένουν στην Ήπεθρο. Εντάξει, και στο λιμάνι, στο χώρο του λιμανιού. Ναι. Εκεί, και καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στους κατοίκους και δημιουργούνται και σε αυτούς τους ίδιους. Μάλιστα. Οπότε παρά τις προσπάθειές σας, παρά την κοινωνική αλληλεγγύη, παρά την πρόθεσή σας να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους, οι συνθήκες παραμονής τους δεν είναι και καλύτερες, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κυρία Ικαρίου, ο Δήμος, επειδή έχουμε εμπειρία μακρά και μεγάλη δυστυχώς, για το θέμα, δυστυχώς, κατέβαλε και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Έτσι, ναι. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Στα νησιά μας υπαρκτό. Μάλιστα. Δεν διαθέτει όμως ο Δήμος ούτε τις αναγκαίες υποδομές, ούτε υπηρεσίες, ούτε και του δίνεται η υποστήριξη που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουμε αυτό τις δυσκολίες και το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και σαν Δήμος, και εγώ προσωπικά σαν Δήμαρχος, και οι κάτοικοι, ό,τι έχουμε δυνατότητα τους προσφέρουμε. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί, αναγνωρίζω, κάνω παρένθεση, το πρόβλημά τους και συμμερίζουμε και την κατάσταση που βρίσκονται, όμως θεωρώ απαράδεκτη τη συμπεριφορά τους, ενώ τους εξηγώ ότι εδώ που ήρθατε, μόλις έρθουν, κατεβαίνω με τη γιατρό, ελέγχονται υγειονομικά όσο μπορεί η γιατρός και με τα μέσα που διαθέτει. Ναι. Και τους εξηγώ ότι εδώ που ήρθατε είναι ένα μικρό νησί, δεν υπάρχουν υποδομές. Εάν μείνετε, κάντε υπομονή, μη δημιουργείτε προβλήματα. Ό,τι μπορούμε θα σας προσφέρουμε. Αλλά αυτοί δυστυχώς έχουν απαιτήσεις καμιά φορά υπερβολικές. Δηλαδή τι απαιτήσεις έχουν, κύριε Κότορα? Κοιτάξτε, χθες ήρθε και μία από την ανθρώπινα δικαιώματα, μια δικηγόρος, και ήθελε να μου πει να τους βρω δωμάτια. Λέω, ρε Χριστιανέ μου, εδώ δεν έχει δωμάτια, το Αγαθονήσι, να μείνουν οι ξένοι και τουρίστες που έρχονται, που να βρούμε δωμάτια για τις λαθρομετανάστες. Είναι μερικές απαιτήσεις παράλογες για τα δεδομένα του Αγαθονησίου, εννοώ. Ναι. Αυτή λοιπόν. Από την Ήπατη Αρμοστία ήταν η. Ήπατη Αρμοστία. Από την Ήπατη Αρμοστία, ναι. Αυτοί λοιπόν δεν αναγνωρίζουν στο αυτό που τους προσφέρουμε, που δεν είναι λίγο, εν πάση περιπτώσει. Το μόνο είναι που σας είπα, ο χώρος διαμονής. Ναι. Αυτοί λοιπόν για να μας πιέσουν κατά κάποιο τρόπο να ασκήσουμε πιέσεις να φύγουν από εδώ, από αυτές τις συνθήκες, προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες, προκαλούν και φραστικά και με πράξεις εις βάρος των κατοίκων. Αυτό δεν το ανεχόμαστε και εγώ και οι κάτοικοι. Δηλαδή σας απειλούν κιόλας, δεν σας υβρίζουν? Και απειλούν και μπαίνουν έτσι αυθαίρετα στις αυλές, κάνουν διάφορα που ασχημονούν. Ασχημονούν, δηλαδή μπαίνουν στο σπίτι, ας πούμε, το Αγαθονησιώτη, και τι κάνουν ακριβώς? Κλέβουν, ας πούμε, τα σίκα από τη σικιά, ξέρω. Εντάξει, αυτό δεν είναι τίποτα, να φάνε οι άνθρωποι σίκα, έχουμε μπόλικα. Ναι. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μπουν στην αυλή σου και μπροστά να αφοδεύουν, να... Λοιπόν, είναι τέτοια που απαράδεκτα. Ναι. Γιατί να προκαλέσουν το λαϊκό αίσθημα? Ναι, 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 και κυκλοφορούν έτσι. Είναι, ναι. Όχι βέβαια όλοι έτσι.
Υπάρχει μια μερίδα κάποιου από αυτούς τους ανθρώπους, ναι. Αυτά εγώ τα θεωρώ απαράδεκτα και μας εξοργίζουν και αγανακτούν. Αστυνομικό τμήμα υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχει αστυνομικό σταθμός με έναν αστυνομικό. Χθες ενισχύθηκε με άλλους τέσσερις. Δύο δεν υπηρετούσαν εκεί κάποια στιγμή, ναι, κύριε Κότορα. Ναι, τρεις είναι το οργανόγραμμα του σταθμού. Και νομίζω ότι είναι πλέον από το αστυνομικό τμήμα του Πυθαγορείου στελεχώνονται, έτσι, όχι από τα Δωδεκάνησα. Αστυνομικά υπάγεται στο τμήμα της ΣΑΜΟΥ. Στην αστυνομική διεύθυνση ΣΑΜΟΥ. Ώστε να υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Ναι, ναι. Ενισχύθηκε λοιπόν η αστυνομική δύναμη του Αγαθονησίου χθες με ένα ακόμη άτομο. Όχι, με τέσσερα άτομα επιπλέον. Με τέσσερα άτομα, ναι. Εντάξει, επικρατεί ηρεμία μετά. Συνελήφθησαν κάποιοι άνθρωποι για τη συμπεριφορά τους αυτή? Όχι, δυστυχώς τι να τους κάνουμε. Απλώς αγανακτεί ο κόσμος, είναι εξοργισμένος. Και λογικό είναι δηλαδή. Όταν μου λέτε τώρα ότι αφοδεύουν μέσα στις αυλές και γυμνώνονται και προκαλούν τώρα το λαϊκό αίσθημα. Βέβαια. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.